αγαπητοί αδελφοί, χαίρετε. Είμαστε στην Ιερά Μητρόπολη Φωκίδους και συγκεκριμένα είμαστε στην Ιερά Μονή Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ και Αγίου Αυγουστίνου, στο Τρίκορφο Φωκίδος. Και σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, θα ομιλήσουμε με τον Γέρο της Μονής και πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, Γέροντα Νεκτάριο Μουνατσιώτη, ο οποίος είναι κοντά μας, εδώ δίπλα μας. Γέροντα, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς όρισες, πατέρα Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ δεν είναι ένα μέρος όπου είναι διοικητήριο, όπως είναι η Μητρόπολη. Οπότε εδώ η ιδιότητά μου είμαι ο πατέρας της Μονής, ο ηγούμενος της Μονής. Και χαίρομαι γιατί δείχνετε την αγάπη σας προς το μοναχισμό, αν και εσείς είστε έγαμος. Αλλά χαιρόμεθα πάρα πολύ όταν βλέπουμε εγάμους κληρικούς που αγαπούν τα μοναστήρια μας, αγαπούν τους μοναχούς, αγαπούν τις μοναχές και τους έχουν και παράδειγμα προς μίμηση, γιατί και η οικογένεια πρέπει να ξέρουμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μικρό μοναστήρι. Εμείς εδώ μπορεί να είμαστε 30 μαζί με τους δοκίμους μοναχοί και έχω και το γυναικείο που είναι άλλες 20 μοναχές, αλλά όπως λέω στους μοναχούς μου, λέω, εμείς είμαστε μια μεγάλη πολύτεκνη οικογένεια. Μάλιστα, πολύ σωστά. Και μια οικογένεια είναι ένα μικρό μοναστήρι. Γιατί έχουμε και μοναστήρια που είναι με 2, με 3 μοναχούς, με 4, 5 μοναχούς. Και αυτή η ευλογημένη οικογένεια, ο πατέρας είναι ο ηγούμενος. Έτσι, λοιπόν, μου έλεγε κάποτε ένας πολύτεκνος γονιός, έχει περίπου 10 παιδιά και έχει και 2 δίδυμα. Και είχαν έρθει να εκκλησιαστούν τότε που εκκλησιαζόντουσαν. Και λέω στο μικρό Νεκτάριο και το Μετελήμον, λέω, δεν θα κοινωνήσετε σήμερα. Γιατί κοινωνούν κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία. Έρχονται στο ιερό τα μικρά, είναι 7-8 χρονών. Μάλιστα. Λέει, μας έβαλε κανόνα ο μπαμπάς. Και έτσι δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Λέω, τι κανόνα. Πώς το λέτε, λέει, επιτίμιο, λέει. Λέω, γιατί τι κάνατε. Μου λέει, τσακώθηκα πρωί-πρωί με τον αδελφό μου. Για ποια ρούχα θα φορέσει ο ένας και αν καταφορέσει ο άλλος. Οπότε λέει, ο μπαμπάς μας έβαλε επιτίμιο, κανόνα να μην γίνει. Λέω, το έχετε κάνει μοναστήρι το σπίτι. Μου λέει, γέροντα, έτσι δεν λέτε, λέει, στα κηρύγματα. Λέει, τα βλέπουμε, λέει, τα κηρύγματα. Ότι η οικογένεια είναι ένα μικρό μοναστήρι. Έτσι λοιπόν χαίρομαι διότι υπάρχουν κληρικοί και αρκετοί μάλιστα, οι οποίοι αν και είναι έγαμοι, εν τούτης αγαπάνε πολύ τα μοναστήρια και τα σπίτια τους προσπαθούν να ζουν πράγματι μια κοινοβιακή ζωή. Διότι γνωρίζουμε σήμερα ότι η οικογένεια χάθηκε. Άλλη ώρα τρώει το ένα παιδί, άλλη ώρα τρώει το άλλο, άλλη ώρα έρχεται ο πατέρας, φροντιστήριο το ένα παιδί, γυμναστήριο το άλλο το παιδί και δύσκολα να βρεθεί ακόμα και την ημέρα την Κυριακή. Λοιπόν, και γι' αυτό χαίρομαι που είστε και σήμερα κοντά μας και μας αγαπάτε τόσο και εσείς και οι άλλοι αδελφοί μας εδώ στην Ιερά Μητροπολή μας και από άλλες Μητροπόλεις. Να σας ακούσω λοιπόν. Είναι χαρά και τιμή μας καταρχήν, Γέροντα, που βρισκόμαστε εδώ. Και θα θέλαμε έτσι με δύο λόγια δικά σας, αγάπης, να μας πείτε λίγο την ιστορία του μοναστηριού, πώς ξεκίνησε, γιατί όπως γνωρίζουμε, εσείς η καταγωγή σας δεν είναι από το μέρος αυτό εδώ, από το Τρίκορφο της Φωκίδος, είναι από την Αθήνα, από όσο γνωρίζουμε. Και κάποιος άνθρωπος που έφυγε από την Αθήνα και ήρθε στην άλλη άκρη, ας πούμε, δεν είναι και κάτι εύκολο, έστω και τις ημέρες μας αυτές που ζούμε τώρα. Όταν πρώτο ήρθα εδώ, στο Τρίκορφο, ήμουν 24 ετών. Ως αναγνωριστής του τόπου στα 24 χρόνια, αλλά τα 27 ξεκίνησα να χτίζω το μοναστήρι. Μέχρι σήμερα που είμαι 63 ετών και ακόμα χτίζουμε και ολοκληρώνουμε, προσπαθούμε να το ολοκληρώσουμε με τη χάρη και τη βοήθεια των πιστών να ολοκληρώσουμε το μοναστήρι.